Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε απευθείας μετάδοση η Ορχήστρα των Χρωμάτων με διευθυντή τον Μάνο Χατζηδάκη. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα έχουμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1 σε μη φασιμίζωνα του Franz Liszt. Το έργο άρχισε να γράφεται στη Ρώμη το 1839-1840, τελείωσε όμως μόνο το 1848 στη Βαϊμάρη. Το έργο λοιπόν ανήκε στην πρώτη περίοδο της Βαϊμάρης, μια περίοδο ισορροπίας, παραγωγικότητας, όπου ο Franz Liszt έδωσε και όλα σχεδόν τα συμφωνικά του ποίηματα. Πρώτη παρουσίαση στον πύργο της Βαϊμάρης, 17 Φεβρουαρίου 1855, υπό τη διεύθυνση του Μπερλιόζ με τον Liszt στο πιάνο. Η φόρμα του έργου, 4 μέρη χωρίς διακοπή, ενόχλησε. Το έργο θα καθιερωθεί λίγο αργότερα από την Σοφή Μέντερ, μαθήτρια του συνθέτη. Η φόρμα αυτή ξεφεύγει από την παραδοσιακή αντίληψη που έχουμε για το κονσέρτο. Έχει περισσότερο τον χαρακτήρα μιας ραψοδίας. Σύμφωνα με έναν από τους μαθητές του, τον πιανίστα και μαέστρο Hans von Bülow, το κονσέρτο τελείωσε το 1849. Ο Liszt το αναθεώρησε το 1853 και το έργο τυπώθηκε και κυκλοφόρησε το 1857. Πρώτη παρουσίαση, όπως είπαμε, 17 Φεβρουαρίου του 1855. Αντί να είναι χωρισμένο στα παραδοσιακά κλασικά τριαμέρια, το κονσέρτο εκτελείται σαν ένα συνεχές σύνολο που συνενώνει τα στοιχεία αρκετών μερών, ακριβώς όπως ο Liszt και η ρομαντική συγχρονή του είχαν την τάση να συνενώνουν τον κύκλο της σονάτας και τα χωριστά μέρη της κλασικής συμφωνίας σε μία μοναδική φόρμα. Σολίστ είναι ο πιανίστας György Sándor. Σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Ορχήστρα των Χρωμάτων στο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1 σε μη υφεσιμίζωνα του Franz Liszt. Σολίστ ο Γιώργη Σάντορ. Τα μέρη του κονσέρτου είναι τα εξής. Allegro Maestoso, Quasi Adagio, Allegretto Vivace, Allegro Marziale Animato. Thank you.
κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρακολουθήσαμε το κονσέρτο αριθμός 1 του Franz Liszt από τον György Sándor με την ορχήστρα των χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Manos Hadjidakis. Υπάρχει ένας θρύλος ότι όταν ο Liszt έγραψε αυτό το κονσέρτο έβαλε και λόγια στο βασικό θέμα του κονσέρτου, σε μη θεσμίζωνα. Τα λόγια που λέγεται ότι τραγούδησε κιόλας ήταν «Das versteht ihr alle nicht». Κανείς δεν τα καταλαβαίνει αυτό. Ή πιο ελεύθερο, κανείς από εσάς δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό το κονσέρτο, εννοούσε. Ο Γιώργη Σάντορ, ο οποίος αύριο έχει ένα ατομικό ρεστάρ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με έργα Μπαχ, Μπουσόνι, Μπετόβεν, Μπάρτοκ, Μπραμς, Λίστ, Ντεμπιουσί και Σκριάμπιν. Μετά το πρώτο κονσέρτο του Λίστ, θα ακολουθήσει το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Είναι το τελευταίο έργο του Μπάρτοκ που το άφησε ημιτελές. Τα 14-17 τελευταία μέτρα ήταν ορχήστρες ο καλύτερος μαθητής του Τίμπορ Σέρλι. Το έργο αυτό προήλθε από ένα κονσέρτο για δύο πιάνα στο οποίο ο συνθέτης δεν έδωσε συνέχεια. Και τώρα το αφιέρωσε το έργο στη σύζυγό του Ντίτα Παστόρη, μία μέτρια πιανίστα, θαυμάσια όμως τον Μότσαρτ. Έτσι δικαιολογείται το γενικό κλίμα, το κάπως θηλυκό του κονσέρτο και η αποσία των τεχνικών δυσκολιών που υπάρχουν στα δύο πρώτα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από αυτόν τον επιθετικό δυναμισμό ή την ηθελημένη ένταση των δύο πρώτων έργων. Εδώ βασιλεύουν η διάβγεια στη δομή, η διαφάνεια στις τονικότητες και η γαλήνη στα συναισθήματα, που εκφράζονται με απλότητα. Θα γράψει ο Βάισμαν για το τρίτο κονσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ. Η πρώτη παρουσίαση του κονσέρτου έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 1946 με την ορχήστρα της Φιλαδελφίας υπό τον Ευγένιο Όρμαντι και σολίστ ήταν ο Γεώργιε Σάντορ, ο οποίος το ερμηνεύει πάλι απόψε εδώ στην απευθείας αυτή μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την ορχήστρα των χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργη Σάντορ θεωρείται σήμερα παγκοσμίως ένας από τους μεγάλους βιρτουόζους πιανίστες ερμηνευτές της μουσικής των Μπάρτο, Κοντάγη, Πρακόφιεφ, καθώς και των έργων του 19ου αιώνα. Ο Γιώργη Σάντορ σπούδασε μουσική στο δύο Λίστ στη Βουδαπέστη κοντά στον Μπέλα Μπάρτοκ. Μαθήματα σύνθεσης πήρε από τον Κοντάγη. Στο ενεργητικό του έχει την παγκόσμια, όπως είπαμε, πρώτη εκτέλεση και ηχογράφηση του τρίτου κονσέρτου για πιάνο του Μπάρτοκ. Τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο δίσκου για την ηχογράφηση του συνόλου των έργων για πιάνο του Μπαρτόκ το 1965. Επίσης, ηχογράφησε ολόκληρο το πιανιστικό έργο του Κοντάι και Προκόφιεφ. Ο Γιώργη Σάντορ, εννοείται, έχει εμφανιστεί με τις μεγαλύτερες ορχήστρες και τους μεγαλύτερους μαέστρους του κόσμου στις όλες τις πρωτεύουσες. Και είχε εμφανιστεί και το 1980, μάλιστα, είχε ηχογραφήσει για το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ ένα ρεσιτάλ πιάνο. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το τρίτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Την ορχήστρα των χρωμάτων διευθύνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Σολίστ ο πιανίστας Γιώργη Σάντορ. Thank you.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, η ορχήστρα των χρωμάτων ερμήνευσε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 του Μπέλα Μπάρτοκ. Τα μέλη του έργου ήταν Allegretto, Adagio Religioso, Allegro Vivace. Soloist ο György Σάντορ, ο οποίος είχε εκτελέσει και την πρώτη παρουσίαση του κοντσέρτου τον Φεβρουάριο του 1946 με την ορχήστρα της Φιλαδελφίας υπό τον Ευγένιο Όρμαντι. Είναι ενδιαφέρον και θα το γνωρίζουν οι φίλοι της μουσικής ότι όταν ο Μπέλα Μπάρτοκ παρουσιάστηκε το 1905 στον διαγωνισμό πιάνο Ρουμπινστάιν στο Παρίσι, η εκθαμβωτική τεχνική και η διάβγεια του παίξηματός του εντυπωσίασαν πολύ την κριτική επιτροπή. Αν και πήρε το πρώτο βραβείο ο Βίλχελμ Μπακχάους, ο Μπέλα Μπάρτοκ είχε δώσει εντούτοις μια απόδειξη του λαμπρού ταλέντου του. Η πιανιστική του καριέρα αποκάλυψε και τον πλούτο του ρεπερτορίου του. Όλα τα μεγάλα παραδοσιακά έργα για πιάνο, όπως επίσης Καρλάτι, Κουπεράν και μοντέρνους, Στράους, Ραβέλ, Στραβίνσκι, Ντεμπιουσί, Κοντάι. Παρουσίαζε επίσης και δικά του έργα. Ο Γιώργη Σάντορ αύριο στην ίδια αίθουσα των φίλων της μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει ένα ατομικό ρεσιτάλ. Σε απευθείας μετάδοση παρακολουθούμε την συναυλία της ορχήστρας των χρωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, μια συναυλία που, όπως δήλωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι μια διαμαρτυρία ενάντια στην επανεμφάνιση του νεοναζισμού. Ο Γιώργη Σάντορ, ένας από τους μεγάλους βιρτουόσους πιανίστες της εποχής μας. Ο Γιώργη Σάντορ έχει τιμηθεί, όπως είπα και πριν, με το μεγάλο βραβείο δίσκου για την ηχογράφηση του συνόλου των έργων για πιάνο του Μπάρτοκ το 1965. Επίσης έχει ηχογραφήσει ολόκληρο το πιανιστικό έργο των Καντάγι και Προκόφιεφ. Δύο κονσέρτα για πιάνο σε ένα βράδυ. Δεν νομίζουμε ότι θα δώσει κάποιο μπις, ήδη δύο κονσέρτα είναι πολύ σημαντική δουλειά. Ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιώργη Σάντορ και ο ορχήστρα των χρωμάτων μπροστά στο κατάμεστο Μέγαρο, στην αίθουσα των φίλων της μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που χειροκροτάει με ενθουσιασμό τους καλλιτέχνες. Σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη συναυλία των χρωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, που παρουσίασε την Συμφωνία αριθμός 2 του Κουρτ Βάιλ, το Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1 του Φραντς Λίστ και το Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 του Μπέλα Μπάρτοκ. Σολίστ ο Γιώργη Σάντορ. Την ορχήστρα διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.